Τα τελευταία 36 χρόνια το Σεντροπέ κλείνει παραδοσιακά τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χρονιάς με την περίφημη ρεγκάτα Le Voile de Saint-Tropez. 4.000 παθιασμένοι με τη θάλασσα και 300 ιστιοπλοϊκά πήραν μέρος στη δεκαήμερη διοργάνωση. Ανάμεσά τους ένα πλοίο μύθος, ο Λευκός Οίκος της Θάλασσας, το Μανιτού, ιδιοκτησία παλαιότερα του Προέδρου Κένεντι. Ο JFK περνούσε εκεί πολύ από τον ελεύθερο χρόνο του. Κοιμόταν εδώ όταν ήταν στο σκάφος. Ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασε όταν έγινε Πρόεδρος. Του άρεσε η ιστιοπλοεία, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Πιστεύω ότι είχε μια τέλεια σχέση με τη θάλασσα. Υπάρχει βέβαια και ένας μύθος που λέει πως και η Μέρλιν Μονρόε είχε μείνει σε αυτό το σκάφος. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κάτι με ασφάλεια. Το σκάφος είναι σε εντυπωσιακή κατάσταση, αλλά αυτό απαιτεί πάρα πολύ δουλειά από το πλήρωμα. Είναι ένα πραγματικό στολίδι και συνεχίζει να παίρνει μέρος σε μεγάλους αγώνες. Το πιο γνωστό μέρος του σκάφους είναι η διάσημη μπανιέρα που ίσως χρησιμοποίησε η Μέρλιν Μονρόε. Είναι εδώ κάτω, είναι το μόνο τους στο σκάφος. Μπορεί να μην είναι πολύ πρακτική, αλλά αυτοί χρησιμοποιούσαν. Αυτό εδώ είναι το πιστόλι για τις φωτοβολίδες. Άνοιγε και αυτό πιστεύω στον Πρόεδρο. Εδώ έμπαιναν τα φυσίκια. Όταν είσαι σε απόγνωση, ρίχνεις στον αέρα. Είναι ένα όμορφο αντικείμενο. Το σκάφος έχει μήκος 18 μέτρα και ο γύρο Μπινσόν το οδηγεί προσεκτικά ώστε να μην γίνει καμιά ζημιά. Το Μανιτού είναι 80 ετών. Δεν αποκαλύπτει τα μυστικά του και αυτό είναι μέρος της γοητείας του.